Ναι, ουσιαστικά δεν πρόκειται περί συνεδρίου. Είναι μια τακτική συνάντηση άπαξ του έτους ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, Ευρωπαίων φυσικά σε μεγάλο ποσοστό, αλλά όχι μόνο, και οι οποίοι συναντιόνται ως ομάδα, ονομάζεται group αυτό, ευρωπαϊκό group, και ανταλλάσσουν θέσεις και απόψεις γύρω από ζητήματα της επικαιρότητας. Κάθε χρόνο το θέμα διαφέρει φυσικά. Το φετινό θέμα είναι ασφαλώς κάτι το οποίο δεν μπορούσε πάνω να γίνει αντικείμενο συζήτησης, δηλαδή η μεγάλη οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα, την Ευρώπη, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Με βάση αυτή την αρχική σκέψη έχουν κατανεμηθεί διάφορες ομάδες συγκεκριμένες ερευνητικές, οι οποίες έχουν αναλάβει το έργο να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ζητήματα και οι εκπρόσωποι τους, θα έλεγα, αυτοί δηλαδή οι οποίοι ουσιαστικά έχουν λίγο πολύ συγκεντρώσει την πληροφόρηση αλλά και την αναλυτική πλευρά των ζητημάτων, παρουσιάζουν αυτά τα θέματα ενώπιον της Ολομέλειας. Δεν είναι όλοι ομιλητές, υπάρχουν και απλοί ακροατές. Υπάρχουν μάλιστα και ένας αριθμός φοιτητών, οι οποίοι παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα για αυτούς και που είναι πολύ χρήσιμα, νομίζω, για την κατάρτισή τους. Τώρα, η καταγωγή επιστημονική των περισσότερων είναι νομική. Αλλά είναι μια σειρά ανθρώπων οι οποίοι έχουν εξειδικευθεί σε θέματα τα οποία είναι τόσο νομικά αλλά και οικονομικά. Είναι διεθνές οικονομικό δίκαιο τις περισσότερες φορές ή δίκαιο τραπεζικό ή δίκαιο της ανάπτυξης, πράγμα που βοηθάει στην εξειδίκευση των απαντήσεων που δίνονται. Ώστε τώρα, μέχρι τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, και ουσιαστικά τελειώνει αυτή η σύναξη σήμερα το απόγευμα, έχουν τεθεί σοβαρότατα θέματα ενώπιον μας, που επιχειρούν να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήματα. Πρώτο και βασικό ερώτημα, ποιοι είναι οι λόγοι της κρίσης, δηλαδή τι οδήγησε στην κρίση. Και νομίζω ότι όλοι όσοι απήντησαν ως τώρα, απήντησαν με την λογική ότι η κρίση δεν ξεκίνησε από την Ευρώπη, ότι υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη πολύ ευρύτερα από ό,τι στην Ελλάδα και μόνο, όπως πολλοί πιστεύουν, ότι όλος ο Νότος λογοχάρη υποφέρει, ότι υπάρχει μια διασπορά της κρίσης στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα κινδυνεύει και το διεθνές οικονομικό σύστημα, ακριβώς λόγω αυτής της διασποράς της κρίσης σε παγκόσμια κλίμακα. Πρώτη λοιπόν διαπίστωση. Δεύτερη διαπίστωση, επίσης σημαντική, το γεγονός ότι έχει αποδειχθεί πλέον, δυστυχώς, ότι το κράτος, το επιμέρους μονωμένο κράτος, είτε αυτό λέγεται Ελλάδα, είτε λέγεται Πορτογαλία, είτε Ισπανία, δεν είναι σε θέση από μόνο να αντιμετωπίσει αυτές τις κρίσεις, οι οποίες είναι κρίσεις ουσιαστικά ανταγωνισμού ανάμεσα στα πάγια κρατικά μορφώματα δηλαδή, και στους καινούριους πρωταγωνιστές των διεθνών οικονομικών σχέσεων, που είναι οι αγορές, οι τράπεζες, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.ο.κ. Για να μπορέσει κάτι να ανταποκριθεί ακριβώς σε αυτόν τον ανταγωνισμό πλέον, σε αυτή τη σύγκρουση θα έλεγα, ανάμεσα σε αυτά τα μεγέθη, θα πρέπει να ενισχύσει κατά κάποιο τρόπο το ρόλο του κράτους. Και, μισό λεπτό, το ρόλο του εθνικού κράτους ή τώρα, του κεντρικού κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ είναι το ερώτημα. Έρχομαι σε αυτό αμέσως, με προλάβατε. Το ερώτημα που τίθεται είναι, το κράτος μόνο του σε απομόνωση μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους μέγεθος κρίσης. Η απάντηση που δείχνει να έχει δοθεί ως τώρα είναι ότι όχι, δεν είναι τόσο εφικτό. Μπορεί να αντιμετωπίσει ορισμένες πλευρές της κρίσης μέσα από τον εξορδολογισμό των πολιτικών κτλ. Αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις συνολικά τη κρίση. Άρα οι συσπυρώσεις, η ανάγκη δηλαδή συλλογικότητας στην αντιμετώπιση καθίστανται σχεδόν απαραίτητες. Και εδώ γεννιέται το ερώτημα. Έχουμε αυτή τη στιγμή συλλογικές μορφές οργάνωσης που να επιτρέπουν να έχουμε αποτελεσματικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση της κρίσης? Οι περισσότεροι από τους ομιλητές έδωσαν την εντύπωση ότι
ή μεν έχουμε στα χαρτιά, αλλά η αποτελεσματικότητά τους πάσχει στην εφαρμογή στις εφαρμογές. Εννοείται για τους θεσμούς, τους υφιστάμενους θεσμούς. Ναι. Ή ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο εκείνο που πράγματι να μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση, τέτοιες εμβέλειες, τέτοιες μεγέθους. Αυτό τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή μέσα στην Ευρώπη, μια και μιλάμε για αυτή, όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Δηλαδή και σε παγκόσμια κλίμακα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν σταθερά προβλήματα οργάνωσης δεδομένων των διαφορετικών προοπτικών, προθέσεων και διεκδικήσεων των μέρους κρατών. Δηλαδή είναι δύσκολο, και αυτό το είπε ένας ομιλητής, να φανταστεί κανείς πώς μπορεί ξαφνικά η Κίνα, λόγω χάρη, που είναι μια ανερχόμενη δύναμη, ή η Βραζιλία, που είναι επίσης μια ανερχόμενη δύναμη, να ταυτίσει τα συμφέροντά της αυτή τη στιγμή με τις πιο παγιωμένες δυνάμεις, όπως είναι οι Ευρωπαϊκές ή ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε λοιπόν και εκεί ένα πρόβλημα μεγάλο, ότι στον παγκόσμιο χώρο, που ίσως ήταν ο αποτελεσματικότερος, εάν μπορούσαμε να τον είχαμε ικανοποιητικά καταληφθεί, υπάρχουν αυτές οι γενείς αδυναμίες που προς το παρόν δεν δείχνουν ότι μπορούμε να φτάσουμε σε κάποια συλλογική προσέγγιση κοινών θέσεων. Είπε μία από τις ομιλήτριες, σχολιάζοντας τις συγκεντρώσεις των G20, που από όλους θεωρήθηκαν αυτές οι συναντήσεις ότι έχουν κάποιο σκοπό και πράγματι είναι οι μόνες που μπορεί να πει κανείς ότι έχουν και κάποια βαρύτητα. Είπε παρόλα αυτά, και νομίζω ότι είναι πολύ σωστή αυτή η διαπίστωση, ότι ενώ στην αρχή όλα δείχναν ότι αυτή η G20, που είναι ένα μείγμα παγιωμένων κρατών και νεοανερχομένων κρατών, ότι αυτή η G20 θα έδιναν απαντήσεις στα ερωτήματα, σιγά σιγά οι οποιασδήποτε αποφάσεις εντός εισαγωγικών παίρνονται είναι λίγο ξύλινες. Δηλαδή έχουν ένα ξύλινο λόγο χωρίς καμία ουσιαστική απήγηση και δυνατότητα να πραγματώσουν έργο. Αυτό είναι βεβαίως θλιβερό ως διαπίστωση, που μας ξαναγυρίζει πίσω στη λογική ότι προς το παρόν το μόνο που να περιμένουμε ουσιαστικά είναι η περιφερειακή οργάνωση και για να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος η Ευρώπη, για τις χώρες που αφορούν την Ευρώπη. Δεν μπορεί να πάει πιο πέρα από αυτό. Τουλάχιστον αν αυτή η μορφή αντιμετώπισης της κρίσης γίνει αποτελεσματική, εάν ξεπεράσουμε όλα αυτά τα κολλήματα, αυτές τις αντιλήψεις μόνο ότι τα μέτρα αυστηρότητας και μόνο να ακούν και δεν προχωρήσουμε και στην ανάπτυξη κτλ. Αν όλα αυτά ξεπεραστούν, οι πιθανότητες η Ευρώπη τουλάχιστον να ξεφύγει από τον όλεδρο αυτή τη κρίση είναι μεγαλύτερη. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτή. Δεν έχουμε φτάσει εκεί. Και το διατάφτα αυτή τη σύναξη. Το διατάφτα αυτή τη σύναξη δεν υπάρχει προς το παρόν. Δεν ξέρω το απόγευμα, μήπως θα υπάρχουν τα συμπεράσματα, αλλά και δεν είναι ο στόχος τα διατάφτα τόσο πολύ, ξέρω. Mm-hmm. Ο στόχος είναι η διαπίστωση, οι εναλλακτικές δυνατότητες, γιατί δεν πρόκειται να δώσουμε εμείς οριστικές λύσεις και δεν μπορούμε να δώσουμε οριστικές λύσεις. Και η επαναβεβαίωση της ανάγκης μιας περαιτέρω κινητοποίησης, θα έλεγα, μέσα όσο του εθνικού κράτους, αλλά κυρίως των οργανισμών που είναι υπερεθνική αυτή τη στιγμή, γιατί και αυτό τονίστηκε και κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι σχεδόν όλοι οι μιλητές αναφέρεται στην ανάγκη η υπερεθνικότητα να ενισχυθεί. Δηλαδή, να αυτό είναι κάτι που είχε εξαλειφθεί από την Ευρώπη. Ναι. Υπήρχε το ακριβώς αντίθετο. Αυτό λοιπόν ξαναέρχεται στην επιφάνεια, φαίνεται. Για ποιο λόγο όμως τώρα πια. Ακριβώς διότι αντιμετωπίζουν το θέμα ότι η διακυβερνητική μορφή συνεργασίας, η οποία είχε επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, δεν είχε αποδώσει. Δεν είναι όμως και μια αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η θεσμική έλλειψη. Είναι μια επιλογή. Δεν ξέρω αν θα το ονομάσω αποτυχία. Είναι μια επιλογή, η οποία συνίσταται στο εξής. Για πάρα πολλά χρόνια η Ένωση θεώρησε ότι το βασικό της μέλημα είναι η διεύρυνση. Η διεύρυνση δεν μπορεί να πάει πολύ, πολύ καλά με την ευάθυνση. Δηλαδή δεν μπορεί συνέχεια. Ξέρω και δεν έχουμε και το Σύνταγμα ακόμα, ναι, και άλλα πολλά. Και δεν έχουμε και τα μέσα περιορισμένα. Δεν μπορείς όλα να τα κάνεις μαζί. Λοιπόν, τώρα πια η διεύρυνση έχει κλείσει λίγο πολύ. Αν το κόμμα να μιλάμε για ένα διοκράτη, τα οποία ενδεχομένως
θα διεισδύσουν στην Ευρώπη και όχι αμέσως. Άρα η επιστροφή στην ευάθυνση είναι τόσο συνέπεια γεγονότος ότι η διεύρυνση εμπαρκετώσει κλείνει ως βασικό μέλημα, αλλά η διαπίστωση της κρίσης επίσης οδηγεί στην αντίληψη ότι αυτή η κρίση σε μεγάλο ποσοστό οφείλεται και στην απουσία θεσμικών υπερεθνικών χαρακτηριστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να την απέτρεπαν εγκαίρως ή εν πάση περιπτώσει να την τιθάσσευαν σε ένα προηγούμενο προεγνέστερο στάδιο. Και λέω απέτρεπαν, διότι φυσικά, και αυτό έχει υποθεί σε αυτό το συνέδριο. Το ονομά του συνέδριο δεν είναι συνέδριο, είναι σύναξη. Υπόθηκε πολύ σωστά ότι ουσιαστικά η ουσία ευάθμισης οδήγησε στο να μην υπάρχουν μηχανισμοί έγκυρης πρόληψης. Αυτό το παράδοξο σχήμα μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης, όπου έχει μόνο νομισματικό σκέλος και κανένα οικονομικό, που είναι το κύριο σκέλος της ολοκλήρωσης, οδήγησε μάλλον εκεί που οδήγησε. Αυτό που σήμερα συζητούν, αυτό που ονομάζουμε η διακυβέρνηση, η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση κλπ. Είναι ουσιαστικά επιστροφή στη λογική της ευάθυνσης, στο οικονομικό σκέλος προς το παρόν και ουσιαστικά για τους 17, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα το οποίο βεβαίως μας δείχνει ποιος είναι ο δρόμος από εδώ και πέρα που θα ακολουθηθεί. Ο στόχος είναι η οικονομική διακυβέρνηση ως πρώτο βήμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι συνεπάγεται και παραχωρήσεις κυριαρχίες και όλα αυτά, βέβαια πρέπει να τα ξεχνάμε. Και ταυτόχρονα, από την άλλη μεριά, με βάση αυτό, με βάση το μάθημα που πήραμε από την έλλειψη εμβάθυνσης, να προχωρήσει και σε άλλους τομείς πολιτικής, οι οποίοι είναι είτε επιβοηθητικοί της οικονομικής πολιτικής, όπως το κάνει η εξωτερική πολιτική, ή ακόμα αυτόνομες, αλλά απαραίτητες, προκειμένου να εξυγειανθεί το οικονομικό σύστημα ορισμένων χωρών. Να ρωτήσω κάτι που ακούγεται αντιφατικό. Απ' τη μια ενίσχυση της υπερεθνικότητας για να αντιμετωπιστεί σε συλλογικό επίπεδο αυτή η κρίση, απ' την άλλη παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Μα είναι πάνε μαζί. Πάνε μαζί. Πάνε μαζί. Διότι πώς μπορείς. Σας φέρω πολύ απλό παράδειγμα. Τι σημαίνει η οικονομική διακυβέρνηση. Η οικονομική διακυβέρνηση σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο ελέγχου, το οποίο ενδεχομένως προσδιορίζει ακόμα και τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, αν προσδιορίζει εσένα, εμάς, ναι, μόνο την ελληνική, των 17 που μετέχουν στο σύστημα. Λοιπόν, αυτό βγάζει από τα χέρια των Υπουργείων των χωρών μελών μια δυνατότητα που θα τώρα έχουν. Αλλά το γεγονός ότι δυστυχώς πολλά από τα κράτη καταχράστηκαν αυτές τις δυνατότητες. Ναι, δηλαδή, ένα από τα προβλήματα είναι σαφές. Ότι το ευρώ δημιούργησε μια εντύπωση παντοδυναμίας για τους αυτούς που το είχαν στα χέρια τους και για αυτούς που ήταν έξω και δανείζανε μια εντύπωση ασφάλειας. Δηλαδή είμαι βέβαιος ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε ποτέ να πάρει τα χρήματα που πήρε στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων αν είχε δραχμή. Διότι όλοι θα φοβόντουσαν τη δραχμή. Έχοντας ένα κοινό νόμισμα που είναι δυνατό και με ισχυρούς παίκτες μέσα σε αυτό, Γερμανία και το καθεξής, οι άλλοι δανείζανε που είναι μεγάλη δυσκολία. Πολλές φορές ρωτόμαστε, μα γιατί μας δανείζανε. Μα μας δανείζανε γιατί είχαν το ευρώ. Και σου λέει, δεν μπορεί το ευρώ να πάει να πέσει έξω. Θα το υποστηρίξουν. Λοιπόν, αυτό οδήγησε σε καταχρήσεις. Αν υπήρχε ένας έγκυρος μηχανισμός πρόληψης. Και ελέγχου ταυτόχρονα. Άρα ελέγχω. Φυσικά δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Φτάσαμε όχι μόνο εμείς και η Πορτογαλία και οι άλλες βαθμίδες χώρες περισσότερες. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Και νομίζω ότι εκεί έγκυται και το ζήτημα του αυτού που εσείς θεωρείτε αντιφατικό και δεν είναι παραχώρηση κυριαρχίας από την μεριά και ενίσχυση της ευάθυνσης από την άλλη. Ίσα ίσα, όχι μόνο δεν είναι αντίφαση, αλλά είναι μοιραίο επακόλουθο το ένα πάνω στο άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.